Ευχαριστώ τον κύριο Σίμου για τα καλά του λόγια. Υπηρέτησα και υπηρετώ μέχρι και σήμερα στο Δίο Ρωμανό Σωματός, γιατί το αγάπησα με κάποιες διαλέξεις και εισηγήσεις. Αγαπητοί φίλοι, η μουσική αυτή καθ' αυτή είναι παιδαγωγική. Από τη στιγμή που κάποιος διδάσκει μουσική, παιδαγωγή. Και αν είναι ένας απλός διδάσκαλος, επίσης παιδαγωγή. Αν είναι ένας κολοσσός όμως, σαν τον μακαριστό αείμνηστο Μανώλη Χατζημάρκο, τότε είναι κάτι παραπάνω. Γιατί ο άνθρωπος αυτός είχε μια δυνατότητα να διδάσκει ψάλλοντας και να ψάλλει διδάσκοντας. Υπήρξε ένας από τους καλυφωνότερους και ίσως ο κορυφαίος πρωτοψάρτης, καλλιτέχνης, δάσκαλος στον ελλαδικό βυζαντινό μουσικό χώρο. Παράλληλα προς την καθηγητική μουσικολογική του εμβρίθεια στα ιστορικά θέματα και στα θεωρητικά, διέθετε ένα καταπληκτικό και ανεπανάληπτο φωνητικό τάλαντο στο εκτελεστικό τρόπο κάθε βυζαντινού μέλους με απαράμιλη ποιότητα και ικανότητα ψαλτικής τέχνης. Είχα τη μεγάλη τύχη και τιμή να τον γνωρίσω κατά τα μέσα της δεκαετίας του 50. Η διαφορά ηλικίας μας είναι 5-6 χρόνια. Οπότε μπορείς, σας είπα και την ηλικία μου, ευχαριστώ. Στην Αθήνα, δίνοντας το παρόν όπου έδινε εκδηλώσεις σε ναούς, όπως τα εισόδια της Θεοτόκους Χρυσοπηλιώτισσα, στην αίθουσα φίλων του λαού, στην αίθουσα Παρνασσού και ως πρωτοψάλτης στον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη, θαυμάζοντάς τον με αυτό το μοναδικό του φωνητικό φαινόμενο σε άφθαστη ευληγησία θογκομετρικής εκτέλεσης, με ένα ιδιάζον πάθος στη φωνή, σε μία επαγγελία άκρος ορθόφωνη, γεμάτη εκκλησιαστική, ψαλτική παράδοση και όχι μόνο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όσο ζω τις αποθεωτικές εκείνες εκτελέσεις του με εκείνη τη γλυκιά του φωνή, με θεία μελωδικότητα που είχε σε επί πολλές δεκαετίες και είχε ακόμα στα αυτιά μου και στα αυτιά πολλών παλαιών και νέων συναδέλφων των αναλογίων, έχοντας γίνει πρότυπο μίμησης, επηρεάζοντας βαθιά πλειάδες συναδέλφων και τον ομιλούντα. Όλος ο αεροψαλτικός κόσμος τον αγάπησε ιδιαίτερα, ο δε λαός του Θεού τον αποθέωσε στον χώρο της Εκκλησίας, ώστε πάρα πολλές φορές στο δέος της συγκίνησης και της ψυχικής του εφορίας που χάριζαν οι θαυμάσιες και ανυπανάληπτες εκτελέσεις του, το ανταπέδιδε με το «Δεύτετας χείρας κροτήσομεν». Η βυζαντινή ψαλτική οικογένεια δεν έχει συνέλθει ακόμα, αν και έχει παρέλθει περίπου ένας χρόνος, από τότε που έφυγε από κοντά της, αγαπημένα και πολυπόθητε φίλη Μανώλη Χατζημάρκου. Ευχόμεθα και προσευχόμεθα στο Θεό μας, στην πηγή της ζωής και της αθανασίας, να αναπαύει την ψυχή σου εκεί όπου επισκοπεί το φως του προσώπου του, στο χώρο του παραδείσου, σε χώρο φωτεινό ατελεύτη της ζωής, εν μέσω Αγίων και Ψαλών των Αγγέλων, την ίδια Θεία Μουσική που εθεράπευσες, αγάπησες, υπηρέτησες, μεταλαμπάδευσες, εδίδαξες στη ζωή αυτή. Αιωνία σου η μνήμη.